Γεια σας! Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για την Εθνική Όρτη της 28ης Οκτωβρίου ή αλλιώς επέτειο του όχι. Είσαι έτοιμος να μάθεις τι γιορτάζουμε? Ξεκινάμε! Βρισκόμαστε πίσω στο 1940. Στην Ιταλία επικρατεί ο φασισμός και στη Γερμανία ο ναζισμός. Τόσο ο ναζισμός όσο και ο φασισμός είναι εχθροί της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι άνθρωποι ζουν φοβισμένοι και καταπιεσμένοι. Αρχηγός της Ιταλίας είναι ο Μουσολίνι και της Γερμανίας ο Χίτλερ. Οι δύο αυτοί αρχηγοί αποφάσισαν να συνεργαστούν με μοναδικό σκοπό να κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Δημιούργησαν για το σκοπό αυτό τα πιο σύγχρονα όπλα της εποχής. Και έπεισαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς πως πρέπει να κυριεύσουν όλο τον κόσμο. Ο στρατός τους έμοιαζε πραγματικά ανίκητος. Επιτέθηκαν σε πολλές χώρες. Και ανάμεσα σε αυτές και στην Ελλάδα. Ο πόλεμος αυτός ονομάζεται Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα πρώτα σύννεφα του πολέμου για την Ελλάδα φάνηκαν στις 15 Αυγούστου του 1940 στο νησί της Τίνου, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της γιορτής της Παναγίας. Οι Ιταλοί βύθισαν το ελληνικό πλοίο Έλλη. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, οι Ιταλοί ζήτησαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά να τους επιτρέψει να μπουν στη χώρα μας χωρίς πόλεμο. Και να τους παραδώσει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τους δρόμους και γενικότερα την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Ιωάννης Μεταξάς αρνήθηκε λέγοντας: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο». Και σύντομα στις εφημερίδες κυκλοφόρησε το περίφημο «Όχι». Και έτσι άρχισε ο πόλεμος. Οι Έλληνες στρατιώτες ετοιμάστηκαν να αντιμετωπίσουν τους Ιταλούς και μέσα σε λίγες ώρες αποχαιρέτησαν τις οικογένειές τους και ξεκίνησαν για τα σύνορα με την Αλβανία. Οι Ιταλοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα στα βουνά της Πίνδου, αλλά παρόλο που ήταν περισσότεροι και είχαν πολύ δυνατά όπλα, οι Έλληνες νίκησαν. Την επόμενη χρονιά, το 1941, οι Ιταλοί προσπάθησαν ξανά, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Μετά τις συνεχόμενες ήττες των Ιταλών, ο Μουσολίνι ζήτησε τη βοήθεια του Χίτλερ. Οι Έλληνες όμως ήταν κουρασμένοι από τον πόλεμο με τους Ιταλούς και δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα. Έφτασαν μέχρι την Ακρόπολη και ύψωσαν τη σημαία με το σύμβολο του ναζισμού.
Οι Γερμανοί κατέκτησαν την Ελλάδα για 3 χρόνια. Η περίοδος αυτή ονομάζεται κατοχή και ήταν πολύ δύσκολη καθώς οι Έλληνες είχαν χάσει την ελευθερία τους και πέθαναν από την πείνα. Ενώ όσοι αντιστέκονταν φυλακίστηκαν. Παρά τις δυσκολίες, οι Έλληνες δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα. Με μυστικότητα οργάνωσαν την αντίσταση και κατάφεραν να δυσκολέψουν τα σχέδια των Γερμανών. Μια τέτοια ενέργεια ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Χοργοποτάμου. Που εμπόδισε τον ανεφοδιασμό των Γερμανών. Το 1944 οι Γερμανοί ιτήθηκαν και αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα. Η ελευθερία γιορτάστηκε πολύ από όλους τους Έλληνες με σημαίες και τραγούδια. Νομίζω τώρα ξέρεις τι γιορτάζουμε.